Σε είδαμε έτσι σε μία συνύπαρξη με τον Δημήτρη Αλεξάνδρου σήμερα. Δεν είχα να χωρίσω τίποτα από τον Δημήτρη, ούτε ο Δημήτρης τίποτα από μένα. Οπότε ήταν σαν να τον είχα. Ξέρω τι να σου πω, είχαμε πάει για καφέ πιο πριν και τον ξανάτα τώρα. Δηλαδή το καλοκαίρι ήμασταν μαζί διακοπές στα Κύθαρα, έτυχε. Έχουμε περάσει, έχουμε μιλήσει, έχουμε. Απλά έχουμε κάποιες φορές διαφωνήσει σε κάποια πράγματα. Δηλαδή έχει πει κάτι για μένα, έχω πει κάτι για αυτόν. That's it. Δηλαδή είναι μέσα στο παιχνίδι. Σε αυτό που κάνουμε τέλος πάντων. Έχουμε μπει σε ένα χορό, χορεύουμε όλοι μαζί. Οπότε είναι λογικό, δεν κρατάω κακίες, ούτε ο Δημήτρης σε μένα κρατάει κάποια κακία. Ο Δημήτρης πριν από κάποιες μέρες τον ρωτήθηκε για όλο αυτό το σκηνικό που είχε σχολιάσει τα λεγόμενά σου. Είπε ότι δεν μπορούσε να το αφήσει ασχολίαστο, αφού είχε πει πράγματα και μια εκπομπή που δεν τον εκφράζει. Δεν είναι ότι δεν με εξέφραζε αυτή η εκπομπή. Άλλωστε έχω να κάνω με ανθρώπους που είναι η οικογένειά μου. Δηλαδή έχω τη Σύση. Όποια και ήταν θεματολογία, δύσκολο θα μπορούσα να πω όχι στην πρόταση που μου κάνανε. Mm-hmm. Οπότε, ο βασικός λόγος που γύρισα ήταν τα παιδιά και όχι η εκπομπή. Θα βλέπαμε ενδεχομένως τον Δημήτρη καλεσμένο στο δικό σου κανάλι στο YouTube. Το λέω και εδώ. Δημήτρη, αν έχεις guts, άντερα δηλαδή, και θέλεις να τσελακωθείς, έλα στην εκπομπή, έλα στη στήλη μου, γυμνή αλήθεια, να λύσουμε ό,τι διαφορές έχουμε. Θα μπορούσαμε μελλοντικά να σας δούμε να βρίσκεστε σε κοινή εκπομπή εσείς οι δύο. Όχι, με τίποτα. Να κάνουμε τι εμείς οι δύο. Δύο όμορφοι λένε τη γνώμη τους. Τι να κάνω εγώ με τον Αλεξάνδρο τώρα στην τηλεόραση. Φτάνουμε μάλλον προς το τέλος. Τι συζητήσεις έχουν γίνει μέχρι στιγμής. Όλα πάνε καλά. Όλα βαίνουν καλώς μάλλον. Συζητήσεις δεν έχουν γίνει για του χρόνου. Και όταν δεν γίνονται συζητήσεις σημαίνει ότι αυτόματα όλα θα γίνουν όπως είχαν συμφωνηθεί, ξέρω εγώ, στην αρχή της σεζόν. Μην λέω μεγάλα λόγια, δεν ξέρω. Δηλαδή, η τηλεόραση είναι μια δουλειά η οποία είναι πάρα πολύ ρευστή. Γίνονται διάφορα και συμβαίνουν διάφορα. Οπότε, κρατάω μικρό καλάθι. Τις τελευταίες μέρες, σχετικά με το Μέγκα, γίνεται μεγάλη συζήτηση και κυρίως γύρω από το πρόσωπο της Ελένης Μενεγάκη που θα αποχωρήσει, όπως μάθαμε. Η Ελένη, όπως είπα και τώρα κάτω στην εκπομπή με την Κατερίνα, είναι η Βασίλισσα. Δεν έχω κανένα σχόλιο να κάνω γιατί δεν μπορείς. Δηλαδή, είναι κάποιοι άνθρωποι που είναι, ρε παιδί μου, στο βάθρο. Οπότε δεν μπορώ εγώ να σχολιάσω κάτι γιατί είναι η Ελένη Μενεγάκη. Έχεις πει κατά καιρούς ότι θα ήθελες ιδανικά να κάνεις και κάτι μόνος σου στο μέλλον. Έχει υπάρξει κάποια πρόταση μέχρι στιγμής. Κοίτα, κατά καιρούς έχω κάνει κάποια δοκιμαστικά. Mm-hmm. Για κάποια παιχνίδια κτλ. Δεν προχώρησε κάτι. Στο μέλλον, αν έχω την εμπειρία, αν έχω την εμπειρία, μακάρι να κάνω κάτι. Δηλαδή να έχουμε και λίγο αυτογνωσία τι μπορούμε να κάνουμε και τι μπορεί και τι όχι. Τώρα, άμα είναι κάτι το οποίο είναι αθλητικό, έχει αγωνίσματα. Κάτι σαν το έξαθλον, ας πούμε. Ναι, είναι η μόνιμη ερώτηση που μου κάνουν. Κοίτα, ωραίο project είναι, πάρα πολύ ωραίο project. Το έχω βιώσει. Κάτι αντίστοιχο βασικά. Έχει να κάνει με αγωνίσματα που μου αρέσουν πάρα πολύ, με αθλητικές δραστηριότητες. Οπότε είναι κάτι το οποίο πιστεύω ότι μπορώ να φέρω εις πέρας. Mm-hmm. Κάτι καθημερινό θα άντεχες να ασχοληθείς με κάτι καθημερινό. Πολύ δύσκολο το καθημερινό. Πολύ άγχος, πολύ μεσαγωγικά ξύλο. Άμα σου έλεγε δηλαδή η Σύση ότι από του χρόνου θα είμαστε καθημερινό, πώς αντιδρούσες? Θα βάζα τα κλάματα. Θα καλούσα την αστυνομία να τη μαζέψουν. Δεν ξέρω.